Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Η Αγγελική Στόγια και σήμερα στην παρέα σας για να δούμε τι συμβαίνει μέχρι αυτήν την ώρα στη χώρα μας, στον κόσμο. Πολλά τα θέματα. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με τον Μιχάλη Λιάπη. Θα μιλήσουμε για το Παναγροτικό Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα κατά του φοροκινήτων. Ο πεσαλμένος μας βρίσκεται εκεί, ο Πέτρος Σιδερέας, θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Τραγωδία, μεγάλη τραγωδία στο Λονδίνο, όταν κατέρευσε τμήμα οροφής στο θέατρο Απόλλο. Θα δούμε και πλάνα και φωτογραφίες. Αυτό συνέβη χθες. Θα μιλήσουμε για το σκάνδαλο που συμβαίνει στην γειτονική χώρα μας, στην Τουρκία, με τους γιους των υπουργών που μπλέκονται σε σκάνδαλο, σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και άλλα πολλά έτσι, αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Θα πάμε και λίγο στη Ρωσία, θα πάμε και λίγο στα πανεπιστήμια, να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε και ένα καλό νέο για τους φοιτητές, άμα δεν το έχουν μάθει ακόμη. Και θα μιλήσουμε για τα κόκκινα δάνεια, ελπίζω να προλάβουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το πρώτο θέμα της ημέρας. Ψάχναμε τον κύριο Λιάπη, να δούμε πού είναι ο κύριος Λιάπης. Είναι στο σπίτι του, είναι σε κάποιο εξοχικό, είναι σε κάποιο φίλο. Μάθαμε τελικώς ότι ο κύριος Λιάπης έφτιαξε τις βαλίτσες του και έφυγε για εξωτικούς προορισμούς και συγκεκριμένα για την Κουάλα Λουμπούρ. Ο Μιχάλης Λιάπης, μία μόλις μέρα μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την σύλληψή του, επειδή οδηγούσε έτσι, το αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, επιβιβάστηκε προχθές μάλλον Τετάρτη στο αεροπλάνο και άφησε πίσω του την Ελλάδα για την Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία. Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Πολιτισμού πέταξε με πτήση της εταιρείας Κατάρ, όπως έτσι είχε πει όταν τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί, είχε ένα προγραμματισμένο ταξίδι στην Ασία, μάθαμε και το μέρος. Μάλιστα, σήμερα, χθες που ήταν και προγραμματισμένη η δίκη στο αυτόφορο, είδαμε ότι δεν παρουσιάστηκε με τον. Ναι. Δεν παρουσιάστηκε, αλλά πήγε και ο δικηγόρος του, ο οποίος μάλιστα, ξέρετε τι είπε, ότι έχει κάποια, αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας ο κύριος Λιάπης. Τι προβλήματα υγείας? Στη Μαλαισία ταξίδεψε, σε εξωτικά μέρη, για να περάσει εκεί τις γιορτές των Χριστουγέννων. Βέβαια, η δίκη του πρώην Υπουργού αναβλήθηκε για τις 30 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, σε 10 μέρες από τώρα θα δούμε άμα ο κύριος Λιάπης θα εμφανιστεί, θα γυρίσει από το εξωτικό ταξίδι του. Τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή το πράγμα είναι, η κατάσταση μάλλον είναι μόνο, τουλάχιστον για γέλια. Αυτό έχω να πω εγώ. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στο Λονδίνο. Διότι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο κάνει τον γύρο του κόσμου από χθες το βράδυ, καθώς κατέρευσε τμήμα της οροφής, όπως είπα και στην αρχή έτσι, της έναξης εκπομπής, πολύ γνωστού θεάτρου, Απόλλο, στο Λονδίνο, την ώρα που παίζονταν ένα musical. 700 ήταν οι θεατές που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο θέατρο. Έπεσε η οροφή κατά τη διάρκεια της παράστασης. Οι τραυματίες μέχρι αυτή την ώρα, ο ρυθμός φτάνει τους 88, εκ των οποίων να σας πω ότι οι 7 είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι όλοι οι θεατές βρίσκονταν εκτός κτηρίου όταν μπήκαν μέσα και έχουν διαφύγει οριστικά έτσι τον κίνδυνο. Στο σημείο αμέσως έσπευσαν τα 8 πυροσβεστικά οχήματα με 50 πυροσβέστες, 25 ασθενοφόρα και δυνάμεις της Μητροπολιτικής έτσι, αστυνομίας που έστησαν περίμετρο γύρω από την περιοχή του West End. Το θέατρο αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα στο Λονδίνο, το Απόλλο. Βρίσκεται επί της λεωφόρου Saftebury και συνέβη στις 10:15 ώρα Ελλάδας. Ευχόμαστε να μην μάθουμε ότι αυξήθηκαν κι άλλο οι τραυματίες. Και εγώ έρχομαι έτσι να αναρωτηθώ, εφόσον φαντάζομαι γνώριζαν ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στην κατασκευή του κτηρίου, γιατί δεν φρόντιζαν να τα φτιάξουν. Γιατί δεν γίνεται να μην το ξέρεις, ξαφνικά πέφτει ας πούμε, ένα τμήμα της οροφής του θεάτρου. Ένα μπαλκόνι συγκεκριμένα ήταν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και με το Απόλλο. Θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στα της Ελλάδας μας, διότι διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο του Ζούγκλα ένα θέμα που θα απασχολήσει, μάλλον ήδη απασχολεί δηλαδή, όλα τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. 5 χαράτσια σε έναν χρόνο, παρακαλώ πολύ. Πονοκέφαλος στους ιδιοκτήτες ακινήτων προκαλεί αυτή η επιβολή φόρου υπερταξίας
στις μεταβιβάσεις που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου για τον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων. Ουσιαστικά, ο φόρος αυτός υπεραξίας είναι η διαφορά ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης του ακινήτου από έναν ιδιοκτήτη. Η διαφορά αυτή βέβαια θα φορολογείται με συντελεστή 15% εφόσον το ακίνητο πωληθεί. Όλο το ρεπορτάζ και όλες έτσι τις πληροφορίες γύρω από αυτό το καυτό θέμα έχει ο Βασίλης Ζέρβας από την αίθουσα σύνταξης ζούγκλα.gr. Καλησπέρα, Βασίλη. Γεια σου, Αγγελική. Νομίζω ότι εντάξει, τα είπες όλα. Τα είπα όλα, αλλά δεν τα ανέλησα όμως, Βασίλη, και εσύ έχεις κάνει και το θέμα και το γνωρίζεις και λίγο καλύτερα από μένα. Όχι, εντάξει, είναι όπως τα είπες πάντως. Η ουσία είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σχέδιο νόμου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, το οποίο θα ουσιαστικά θα τεθεί σε εφαρμογή από 1η-1η. Και φαίνεται ότι θα υπάρχει μια φορολόγηση επιπλέον με ένα συντελεστή 15% ναι, για τις πωλήσεις ακινήτων από 1η-1η-2014 και μετά. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι μέσα σε ένα χρόνο έχουμε 5 χαράτσια στα ακίνητα. Και... Μέχρι τώρα πόσα είχαμε, Βασίλη? Δεν κατάλαβα. Μέχρι αυτή την ώρα, μέχρι τώρα πόσα είχαμε, πόσα χαράτσια? 5. Όχι, γιατί λες 5 σε ένα χρόνο. Με ναι, μπέρδεψες. Ναι, 5 σε ένα χρόνο. 5 σε ένα χρόνο, βέβαια. Ξεκινήσαμε με ένα χαράτσι το οποίο δεν θα ήταν μόνιμο, αλλά θα ήταν έτσι για κάποιο διάστημα, για ένα χρόνο είχαν πει. Αλλά τελικά αντί να είναι για ένα χρόνο, έγινε μόνιμο. Και όχι, έγινε μόνιμο, όχι μόνο έγινε μόνιμο, αλλά μπήκαν άλλα 4, τα κάναμε 5 και να δούμε πού θα φτάσει αυτή η ιστορία. Η ουσία είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση στην κτηματαγορά, ναι, με την ιστορία αυτή και με το φόρο υπεραξίας, ο οποίος θα επιβάλλεται όχι μόνο στις πωλήσεις, αλλά και στη μεταβίβαση της ψηλής κυριότητας και της επικαρπίας. Και όπως καταλαβαίνετε, οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στην αγορά κινήτων είναι πάρα πολλές. Δεν πουλείτε τίποτα, Βασίλη. Καλά. Δεν κινείτε φίλο. Όσοι είναι πολιτικοί μηχανικοί, όσοι είναι τοπογράφοι κλπ. Σκέφτονται να αλλάξουν σοβαρά επάγγελμα. Και όσοι έχουν κατασκευαστικές εταιρείες, εδώ που τα λέμε. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Να πω κάτι τελευταίο. Ότι ακόμη και στο τελευταίο δελτίο της η Alpha Bank που έκανε μια έρευνα για την κτηματαγορά, φαίνεται ότι είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι τα ακίνητα επιβαρύνθηκαν μέσα στην χρονιά που διανύουμε και τελειώνει σε λίγες μέρες με 5 διαφορετικούς χώρους. Το 2014 θα επιβληθεί διπλή φορολογία και φόρος υπεραξίας για τα ακίνητα. Mm-hmm. Έτσι. Και όλα αυτά βέβαια για να μπορεί η κυβέρνηση να εισπράξει τα χρήματα τα οποία έχει συμφωνήσει με την Τρόικα. Εισέπραξε περίπου 3,5 δις από την μεταπλή αυτή φορολόγηση των ακινήτων. Λιγότερα όμως από ό,τι είχε προβλεφθεί. Είχε προβλεφθεί περίπου στα 5,8 δις ευρώ. Mm-hmm. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτά τα χρήματα από κάπου πρέπει να βρεθούν και θα βρεθούν από αυτούς που έχουν. Και εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι θα... Τι να πω, ότι ο κόσμος θα μπορεί να πληρώνει αυτά τα χαράτσια? Γιατί από 1η Ιανουαρίου θα ισχύσει. Δεν το βλέπω. Άρα προφανώς να περιμένουμε και μια τροπολογία. Θα δούμε, ξέρω, τι θα γίνει, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως νομίζω ότι πια αν έχει κανείς ένα σπίτι, εκτός από όλη την ιστορία που γίνεται με τους πληστηριασμούς και τα λοιπά και τα λοιπά, μάλλον είναι τιμωρία παρά κάτι άλλο, να έχει κανείς πια σπίτι στην Ελλάδα. Σωστά, σωστά. Διαβάζουμε τώρα στο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το στοιχειωμένο χωριό. Ναι, είναι ένα θέμα πραγματικά πολύ ωραίο, του καλού συναδέλφου του Κώστα Μπετινάκη. Mm-hmm. Είναι για την ιστορική Αιγύρα Κορινθίας. Ναι. Είναι ένα χωριό, το οποίο πάνω από το χωριό υπάρχει ένας πελώριος βράχος από πορόλιθο, όπως λένε εκεί οι ειδικοί. Και το χωριό αυτό απειλείται με κατολίσθηση. Έτσι λοιπόν εκεί η τοπική πολεοδομία έχει απαγορεύσει οποιαδήποτε προσπάθεια ανασύλωσης παλιών κατοικιών και αποτέλεσμα του οποίου είναι πολλοί κάτοικοι να υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν το χωριό και να πάνε σε άλλα σημεία. Υπάρχουν όμως, αν διαβάσετε και μπείτε λίγο στο Zoogla.gr, θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν φεύγουν, δεν εγκαταλείπουν το χωριό και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθούν να το κρατήσουν ζωντανό και να, 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 πώς να πω,
να μην επιτρέψουν να ερεμωθεί εντελώς. Νομίζω ότι μπορείτε να μπείτε στο zoo.gr όσοι μας ακούτε τώρα, να το διαβάσετε. Έχει φωτογραφικό υλικό από το χωριό και για το, ένα αρχαιοθέατρο που υπάρχει εκεί. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ, πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Και συγχαρητήρια και στον Κώστα Μπετινάκη. Να πούμε βέβαια ότι, Βασίλη, τώρα με την κρίση δεν είναι λίγα τα παιδιά νεολαία που επιστρέφεστε στις πατρίδες τους, ενώ φεύγει από την πρωτεύουσα και τις μεγάλες πόλεις και επιστρέφει στην επαρχία, στην περιφέρεια. Ναι, τι. Βλέπουμε επιστροφή των νέων και πια. Και θα δούμε κι άλλα. Εντάξει, βέβαια, εδώ υπάρχει η αλήθεια ότι και από την πλευρά της κυβέρνησης θα έχουν μπει σε μια διαδικασία να δώσουν κάποια κίνητρα για αυτή τη διαδικασία που εσύ λες. Mm-hmm. Αλλά ακόμα νομίζω ότι είναι στα χαρτιά και δεν έχει γίνει στην ουσία. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλημέρα. Εμείς θα συνεχίσουμε γιατί από το πρωί στο Σύνταγμα έχουν μαζευτεί αγρότες από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Παναγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα κατά του φόρου ακινήτων. Στις 11.30 το πρωί έδωσαν το ραντεβού του στο Σύνταγμα με αφορμή την ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων στη Βουλή. Οι αγρότες εκφράζουν την αντίθεσή τους στην φορολόγηση των αγροτεμαχίων και προτίθεται να παραμείνουν έως την ώρα της ψηφοφορίας. Αυτή τη στιγμή βλέπετε και πλάνα από το κέντρο της πόλης. Δεν βλέπουμε και πολύ μεγάλη συμμετοχή, τουλάχιστον από αυτά τα πλάνα. Όμως ο Πέτρος Σιδερέας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον δημοσιογράφο τον απεσταλμένο από το zoogla.gr, είναι από το πρωί στο Σύνταγμα και θέλουμε να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Υπάρχει συμμετοχή, Πέτρο? Υπάρχει. Είναι αρκετοί οι άνθρωποι, περίπου 1.000 άτομα τα οποία έχουν βρεθεί στην πλατεία Συντάγματος, προερχόμενοι κυρίως από νομούς της Κρήτης, αλλά και από άλλα μέρη της ελληνικής επικράτειας. Έχουν βρεθεί στο σημείο, διαμαρτύρονται, όπως πολύ σωστά είπες, για την επιβολή φόρου στα αγροτεμάχια πλέον. Και μια δράση που είχαν επιλέξει να πραγματοποιήσουν σήμερα είναι διανομή πορτοκαλιών. Έχει φτάσει ένα φορτηγό γεμάτο με πορτοκάλια από το Άργο, στο οποίο σκόπευαν οι αγρότες να σταθμεύσουν στο Σύνταγμα, προκειμένου να διανύμουν τα πορτοκάλια στους ανθρώπους που θα βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην πλατεία Συντάγματος. Αυτό δημιούργησε μια μικρή παρεξήγηση στη συμβολή των οδών Σταδίου και Κολοκοτρώνη, όπου και ακινητοποιήθηκε το φορτηγό από την Τροχέα. Ακόμα μέχρι αυτή την ώρα βρίσκεται εκεί. Οι αγρότες διαμαρτύρονται, θεωρούν ότι θα πρέπει να τους επιτραπεί η διέλευση προκειμένου να μπορέσει να προσεγγίσει το φορτηγό την πλατεία Συντάγματος. Οι άντρες Τροχιάς επιμένουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι επιτρεπτό και δεν μπορεί να γίνει. Έχει επέμβει αυτή τη στιγμή και ο κ. Κριτσινάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται η διέλευση του φορτηγού. Να πω ότι οι ίδιοι αγρότες λένε ότι εμείς είχαμε αποφασίσει να φέρουμε απλώς το φορτηγό στην πλατεία Συντάγματος, να μοιράσουμε τα πορτοκάλια και στη συνέχεια, αφού θα παραδώσουμε κάποια ψηφίσματα στο Κοινοβούλιο, να αποχωρήσουμε χωρίς να κλείσουμε κανέναν δρόμο και χωρίς να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα. Και εσείς, όπως λένε οι ίδιοι στους άντρες της Τροχίας, μας εξωθείτε να κάνουμε τη διανομή στην οδό Σταδίου και να κλείσουμε έναν πάρα πάρα πολύ κεντρικό δρόμο του κέντρου της πόλης. Μέχρι αυτή την ώρα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις. Μένει να δούμε αν τελικά η διανομή θα πραγματοποιηθεί στην οδό Σταδίου ή αν θα επιτραπεί η προσέγγιση πλατείας Συντάγματος για το φορτηγό. Πάντως μέχρι αυτή την ώρα υπάρχει και ο γερανός της Τροχέας δίπλα στο φορτηγό με τα εσπεριδοειδή. Επομένως αναμένουμε να δούμε πώς θα εκτονωθεί αυτή η κατάσταση. Πάντως νομίζω ότι χωρίς λόγο δημιουργείται όλη αυτή η ένταση, καθότι μιλάμε για ένα φορτηγό με κάποια κιλά πορτοκάλια, τα οποία στο πολύ σε 15-20 λεπτά θα είχαν μοιραστεί στην πλατεία Συντάγματος και έτσι ούτε κυκλοφοριακό πρόβλημα θα μπορούσε να δημιουργηθεί ούτε και τίποτα άλλο. Έχει προκύψει αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα. Μένει να δούμε πάντως πώς θα διευθυνθεί. Πέτρο, επειδή είσαι στο Σύνταγμα από το πρωί και έχεις έτσι και όλο το ρεπορτάζ και τους βλέπεις τους αγρότες, πώς είναι? Είναι εκνευρισμένοι, είναι εξοργισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν ή απλά κάνουν μια ειρηνική έτσι διαδήλωση και λένε τα αιτήματά τους με πολιτισμένο τρόπο? Είναι πολύ ήρεμα τα πράγματα. Ναι. Είναι πάρα πολύ ήρεμα και το κλίμα είναι χαλαρό. Μάλιστα λίγο νωρίτερα μοίρασαν και μικρά ποτηράκια κρασί σε όποιον ήθελε να πιει. Είναι γνωστά αυτά τα
τα χάφελινγκ που διοργανώνουν οι αγρότες κυρίως από την Κρήτη, οι οποίοι δίνουν πάντα στις κινητοποίησεις τους ένα ξεχωριστό χρώμα. Τώρα λίγο πήγαν προσωρινά έτσι να ανάψουν λίγο τα αίματα με την απόφαση της τροχέας να κινητοποιήσει το φορτηγό στην οδό Σταδίου. Ωστόσο αυτή τη στιγμή δείχνει η ένταση να εκτονώνεται. Νομίζω ότι εν τέλει η αίσθησή μου λέει ότι θα τους επιτρέψουν να προσεγγίσουν δηλαδή αυτήν την άγνωση με το φορτηγό, καθότι αυτό που κάνει η τροχέα αυτή τη στιγμή μόνο μεγαλύτερη συμφόρηση μπορεί να προκαλέσει και τίποτα άλλο. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είναι όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Είναι όλοι οι δρόμοι μέχρι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας. Κανονικά κινείται η κυκλοφορία. Ωστόσο, όμως έχουμε αστυνομικές δυνάμεις, θα φανταστώ, έτσι? Ναι, υπάρχουν κάποιες αστυνομικές δυνάμεις. Υπάρχει μια δημιουργία των ΜΑΤ εδώ στη συμβολή της Σταδίου με την κολοκοτρόνη για τον φόβο των Ιουδαίων. Καθότι, όπως σου είπα, οι αγρότες ενημέρωσαν ότι αν δεν γίνει διανομή στο Σύνταγμα, θα έρθουν όλοι εδώ, θα κλείσουν τη Σταδίου και θα κάνουν τη διανομή εδώ πέρα. Επομένως. Υπάρχει εδώ και μια δημιουργία των ΜΑΤ, ωστόσο επαναλαμβάνω τα πράγματα μέχρι στιγμή είναι απόλυτο σύρεμα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην οθόνη μας το φορτηγό, αυτό που μας έλεγες λίγο πιο πριν, Πέτρο, το οποίο έχει μέσα τα πορτοκάλια. Ναι, ναι. Το έχει φορτηγό είναι δίπλα του, έχει σταθμεύσει και ο γερανός της τροχέας, τουλάχιστον μέχρι πριν ένα λεπτό βρισκόταν εκεί. Τώρα από ό,τι βλέπω μετακινήθηκε. Μοίρασαν τα πορτοκάλια ή θα τα μοιράσουνε? Όχι, τα πορτοκάλια είναι μέσα στο φορτηγό ακόμα, δεν έχουν μοιραστεί. Περιμένουν να δουν το αν θα τους επιτρέψουν να φτάσουν δηλαδή στην Συντάγματος ή αν θα κάνουν αυτό που είπαν, να φέρουν δηλαδή εδώ τους διαδηλωτές και να γίνει διανομή εδώ. Το ξέρουμε σε λίγο αυτό. Όπως φαίνεται λοιπόν, οι αγρότες που έχουν φτάσει κυρίως από την Κρήτη αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας είναι αποφασισμένοι να μείνουν μέχρι και να δουν τι θα γίνει λοιπόν, θα ψηφιστεί ή όχι. Να δουν το μέλλον, γιατί έχει να κάνει με το. Με τη δουλειά τους, Πέτρο, δηλαδή αγχώνονται, ανησυχούν, βλέπουν τα πράγματα, γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Επομένως, είναι αποφασισμένοι να μείνουν μέχρι το τέλος, για πολλές ώρες ακόμη. Ναι, αυτό έχουν πει και οι ίδιοι. Ο αρχικός τους σκοπός και η αρχική τους εξαγγελία είναι να παραμείνουν εδώ μέχρι και την ψήφιση. Ναι. Επομένως, βάσει προγράμματος, θα μείνουν εδώ μέχρι τουλάχιστον τις απογευματινές ώρες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η παρουσία τους στο κέντρο της πόλης μέχρι στιγμής. Τα πράγματα πάντως είναι πάρα πολύ ήρεμα και έχω την εντύπωση ότι έτσι θα παραμείνουν. Δεν είναι, για να πούμε την αλήθεια, και πάρα πολύ στον κόσμο. Σου λέω είναι περίπου στα 1000 άτομα. Κάπου εκεί τους υπολόγισα πριν περίπου μισή ώρα στην πλάτη του συντάγματος. Θέματα των αγροτών, γη και ελευθερία που γράφουν στα πανό, όχι σε αυτήν την απατηλή λογιστική φορολόγηση και στη διπλή φορολόγηση των χωραφιών μας. Πολλά συνθήματα. Αγροτικό σύλλογο λέει την Μπακίου, άλλα βλέπουμε. Οι κλέφτες από τη μία, το κογλίφι από την άλλη, έφεραν τη χώρα μας σε τούτον το χάλι. Κάνουνε, τι να πω, και μαντινάδα η κριτική. Μαντινάδα και έστεια στα πανό τους. Ναι, είναι πάντα εφευρετική. Έτσι, έτσι, Πέτρο. Λοιπόν, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου. Εμείς θα συνδεθούμε ξανά μαζί σου για οτιδήποτε έτσι χρειαστεί να μας μεταφέρεις από το κέντρο της Αθήνας και το Παναγροτικό Συλλαλητήριο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα πάμε μέχρι την Τουρκία, διότι σας είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι το θέμα με το τεράστιο σκάνδαλο, το σάλο που έχει προκαλέσει το θέμα με το που μπλέκονται γη πολύ μεγάλων πολιτικών προσώπων της Τουρκίας, έχει το πάρει λίγο και μια άλλη διάσταση τώρα, την οποία άλλη διάσταση και πιο lifestyle θα έλεγα εγώ, γιατί θα τα ακούσετε συνέχεια για ποιο λόγο το λέω αυτό. Έχουμε την Μυρτώ Τσάβαλου στην τηλεφωνική μας γραμμή, την δημοσιογράφο από το zoogle.gr, η οποία το γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι νεότερο έχουμε σε αυτό το θέμα, σε αυτό το μεγάλο θέμα, σκάνδαλο, Μυρτώ. Καλησπέρα, Αγγελική. Καλησπέρα. Είναι γνωστό στην Ελλάδα ότι το μαύρο χρήμα ήθεσε να μεταφέρεται με σακούλες απορριμμάτων. Στην Τουρκία έχουμε κουτιά υποδημάτων. Κουτιά υποδημάτων, άκουσα καλά. Ακριβώς όπως το ακούς. Κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο φέρεται να είναι ο Ιρανός επιχειρηματίας αζέρικης καταγωγής Ριζά Ζάραμ. Ναι. Η ζωή του, ο οποίος φαντάζει για πολλούς ως παραμύθι. Αυτός τι είναι τώρα, πώς προέκυψε ο Ιρανός? Μέχρι λίγο γνωρίζαμε γιαγιούς υπουργών, Τούρκων υπουργών.
Ακριβώς, ακριβώς. Ο ίδιος έχει αποκτήσει την τουρκική υπηκότητα, είχε ως βοήθεια βέβαια τις προσωπικές του γνωριμίες, θα σου εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ. Ναι. Μεγάλωσε στην Τουρκία και κατάφερε να λάβει πολύ εύκολα την τουρκική υπηκότητα. Πρόκειται για νεαρό επιχειρηματία με τεράστια περιουσία, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων βίλες, πολυτελή αυτοκίνητα και κότερα. Είναι παντρεμένος με μία 39χρονη στάρ της Τουρκίας, πολύ γνωστή στην γείτονα χώρα, την Εμπρού Γιουντές. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον Ιρανό, το όνομα του οποίου, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το συγκρατήσω. Είναι Ρεζά Ζάραμ. Μάλιστα. Και την στάρ, την γυναίκα του. Έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Είναι 39 ετών η γυναίκα του, ασχολείται με τη μουσική, την ηθοποιία, ενώ έχει υπάρξει και τηλεπαρουσιάστρια, παρακαλώ. Μάλιστα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2010 και απέκτησε ένα παιδί. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το σκάνδαλο, ο ίδιος διατηρούσε επαφές με γνωστά πρόσωπα του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου που τον βοηθούσαν να κάνει τις business. Και του είχε ανοίξει διάπλατο τον δρόμο για να προωθεί τα προσωπικά του συμφέροντα. Για ποιο λόγο, τι συμφέροντα είχε δηλαδή? Θα σου εξηγήσω παρακάτω. Μεταξύ των ατόμων τα οποία συναναστρέφονταν, φέρεται και φέρεται να κάλυπτε τις παράνομες ενέργειές του με το αζημίωτο, ναι, ήταν η Υπουργή Εσωτερικών Μουαμέρ Γκιουλέρ, Οικονομίας Αφέρετ Τσακλαγιάν και Περιβάλλοντος Ερντογάν Μπαϊρακτάρ. Μιλάμε τώρα για, για τα μεγαλύτερα, έτσι. Τα μεγαλύτερα είναι η πρωτοκλασάτη, ας πούμε, ας το πούμε έτσι, τα πρωτοκλασάτα μέλη της τουρκικής κυβέρνησης. Σωστά. Στην υπόθεση εμπλέκεται και το όνομα του Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Γεμέν Μπαγής, πασίγνωστος. Μάλιστα. Χάρη στις γνωριμίες του λοιπόν αυτές, κατάφερε εύκολα να αποκτήσει, όπως προείπαμε, την τουρκική υπηκότητα και να αλλάξει το όνομά του, χρησιμοποιώντας ως μάσκα το ονοματεπώνυμο Ρίζα Σαράφ. Ήταν ένα ψευδώνυμο με το οποίο κάλυπτε το πραγματικό του όνομα και μάλιστα το υιοθέτησε μετά και την απόκτηση της τουρκικής υπηκότητας. Ο Ζάραβ φέρεται να είναι ο άνθρωπος που μεσολαβούσε ώστε να προμηθεύεται η Τουρκία πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Ιράν, πληρώνοντας με ράδους χρυσού αγγελικοί τους συνεργάτες του, παρακάμπτοντας με τον τρόπο αυτό το οικονομικό εμπάργκο που είχε επιβληθεί για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Ο Ζάραβ επίσης συνεργαζόταν για αρκετό διάστημα με την κρατική τράπεζα Halbank, ο διοικητής της οποίας, Σουλεϊμάν Ασλάν, έπεσε στα χέρια της αστυνομίας προημερών, καθώς βρέθηκε να κατέχει κουτιά υποδημάτων με 4,5, άκουσον, 4,5 εκατομμύρια δολάρια. Συγγνώμη, 4,5 εκατομμύρια δολάρια χώρεσαν σε κουτιά υποδημάτων, δηλαδή... Ήτανε πολλά τα κουτιά. Αυτό σκέφτομαι, πόσα κουτιά και τι μέγεθος. Δηλαδή κουτιά μήπως σε μέγεθος μπότας, γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι οι μπότες έχουν πιο μεγάλο κουτί, για παράδειγμα. Φαντασία, μεγάλη φαντασία ο Ιρανός. Ακριβώς. Τώρα να πούμε λίγο ότι βάσει των τουρκικών δημοσιευμάτων, για να σου δώσω να καταλάβεις, ας πούμε, το μέγεθος του τι γινόταν ακριβώς, ποια ήταν η δουλειά που γινόταν, εν πάση περιπτώσει, κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης ή και με τις πλάτες της κυβέρνησης. Το 2012, οπότε και ο επιχειρηματίας φέρεται να έκανε αυτές τις business, που σου είπα, τη μεταφορά ουσιαστικά πετρελαίου από το Ιράν και... Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, το Ιράν είναι μια χώρα πλούσια σε πετρέλαιο, μαύρο χρυσό. Λοιπόν, και λειτουργούσε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ως συνδετικός κρίκος μεταξύ Τουρκίας και Ιράν. Λοιπόν, φαίνεται εκεί στην γείτονα χώρα η εξαγωγή χρυσού, το 2012 μιλάμε πάντα, ήταν 8,8 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο. Ναι. Το αντίστοιχο διάστημα του 2011, η ποσότητα του πολύτιμου μετάλλου που πήγε εκτός συνόρων ανερχόταν σε μόλις 1,8 δις δολάρια. Υπενθυμίζω ότι ο Ζάραβ πλήρωνε τους συνεργάτες του στο Ιράν με χρυσό. Καταλαβαίνεις τώρα τη διαφορά. Και είναι η διαφορά. 8,8 δις δολάρια το 12 που γίνονταν οι business. Μόλις 1,8 δις δολάρια το 11 που φαίνεται πως δεν έκανε business. Είναι τεράστια η διαφορά. Είναι τεράστιο θέμα και καλά στημένο. Πολύ, πολύ καλά, ναι. Πολύ τώρα. Καλά στημένο. Άλλωστε δεν τυχαία που πεις ότι υπάρχουν άνθρωποι, όπως είπες εσύ, που είναι πρωτοκλασσά τα ονόματα της πολιτικής κοινής, της κυβέρνησης της Τουρκίας. Ακριβώς. Τώρα, να δούμε τώρα τι κάνει η κυβέρνηση Παύλα Τιμωρός, θα λέγαμε, στους αστυνομικούς οι οποίοι αποκάλυψαν το σκάνδαλο. Άρα το σκάνδαλο αυτό και το όνομα το οποίο αρκετοί έτσι δεν γνώριζαν, παρά μόνο λίγοι, βγήκε ουσιαστικά στο φως της δημοσιότητας μέσα από την αστυνομία. Ακριβώς.
Ακριβώς. Υπήρξαν κάποιοι, μια εν πάση περιπτώσει επιχείρηση μεγάλης κλίμακας και πολύμηνη, η οποία αποκάλυψε αυτό το θέμα στο σκάνδαλο στο οποίο φέρονται να συμμετείχαν και γη υπουργών, πέραν των υπουργών που αναφέραμε. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται ως λειτουργείος τιμωρός εδώ κατά των αστυνομικών που αποκάλυψαν την υπόθεση. Και για να σου δώσω ακριβώς να καταλάβεις πόσο πολύ ενοχλήθηκε η κυβέρνηση Ερντογάν με την αποκάλυψη του σκανδάλου. Βέβαια, μαθαίστηκε. Έχει ήδη ξυλωθεί ο διευθυντής της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης, ο Χουσέιν Τσαπκίν. Επίσης, ακόμη 18 αστυνομικοί διευθυντές στην Άγκυρα, 4 στη Σμύρνη, 2 στην Νικομίδια και 11 στην Κωνσταντινούπολη, εκ των οποίων οι 2 είναι στενοί συνεργάτες του Τσαπκίν, του αστυνομικού διευθυντή. Όλη αυτή η κίνηση δεν θεωρεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχεις κάνει, ότι έχει. Δεν έχει μάλλον καθόλου καλό αντίκτυπο στην κυβέρνηση μια τέτοια κίνηση να απολύσει, να στραφεί προς την αστυνομία. Και ποιο λόγο, δεν θα έπρεπε με κάποιον άλλο τρόπο να κουκουλώσουν. Η κυβέρνηση, Ερντογάν, ακριβώς αυτό που είπες, προσπαθεί να κουκουλώσει μια υπόθεση τεραστίων διαστάσεων, η οποία έχει φέρει τριγμούς, έτσι. Γιατί άμα το ψάξουμε περισσότερο. Τουλάχιστον 4 εμπλεκόμενες υπουργούς. Σωστά. Και Μυρτώ, θα σκεφτώ και λίγο πιο πονηρά εδώ. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι άλλη διάσταση μπορεί να πάρει αυτό το θέμα. Γιατί μπορεί να ξεκίνησε να πιάνει τώρα το Ιράν και την Τουρκία, αλλά να έχει και μια παγκόσμια, έτσι, πώς να το πω, παγκόσμιες διασυνδέσεις. Δηλαδή μπορεί να, στην πορεία να δούμε και πρόσωπα άλλα, λέγω τώρα. Ναι, ίσως γι' αυτό το λόγο. Ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα, έτσι. Σωστά. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και κάτι παραπάνω. Τώρα θέλω να σου πω ότι ο ίδιος ο Ερντογάν χαρακτήρισε τους αστυνομικούς ως συμμορία που έθεσε σε εφαρμογή ένα βρώμικο σχέδιο και πρόσθεσε ότι αν επί 14 μήνες πραγματοποιούνται παρακολουθήσεις δίχως να ενημερώνονται οι ανώτεροι, τότε αυτό είναι ένα είδος πολιτικού σχεδιασμού που δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα είδος συμμορίας τεχνών διαστάσεων με εσωτερικά παρακλάδια. Δηλαδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τους αστυνομικούς που αποκάλυψαν την υπόθεση συμμορία και λειτουργεί λίγο έτσι σαν όπως το έχει αποδοθεί και το ψευδώνυμο, σαν Σουλτάνος, έτσι. Δηλαδή αποφασίζουμε και διατάζουμε. Άλιστα. Λοιπόν, τώρα ο Μπουλέντα Ρίντζ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ανέφερε ότι η όλη επιχείρηση αποτελεί οργανωμένο σχέδιο σπήλωσης της κυβέρνησης. Τέλος, να πούμε ότι για την ίδια υπόθεση έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που ίσως είναι το μοναδικό που φαίνεται να κάνει σωστά τη δουλειά του τελικά. Έχει ζητηθεί λοιπόν η άρση ασυλίας των 4 φερόμενων ως εμπλεκομένων υπουργών. Και να πούμε έτσι τις τελευταίες λεπτομέρειες για την υπόθεση. Στα κουτιά υποδημάτων που προαναφέραμε, φέρονται να δόθηκαν στους 4 υπουργούς, αλλά και στον πρόεδρο της κρατικής τράπεζας της Χάλπαν, προκειμένου να κάνουν τα στραβά μάτια στην παραμονή εντός τουρκικού εδάφους αλλοδαπών, οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να απελαθούν. Δηλαδή, πέραν της διάστασης αυτής που είπαμε προηγουμένως, για τα παζάρια που γίνονταν μεταξύ Ιράν και Τουρκία. Ναι. Έχουμε και αυτό το παρακλάδι, ας το πούμε, με παράνομης παραμονής αλλοδαπών επί τουρκικού εδάφους. Εγώ αυτό που βλέπω, και όχι μόνο εγώ, όλοι οι δημοσιογράφοι, θα έχουμε συνέχεια και θα μιλάμε για πολύ καιρό ακόμα για αυτό το σκάνδαλο, το οποίο θα λέγαμε είναι η εβδομάδα των σκανδάλων στην Τουρκία, διότι είχαμε από τη μία τους γιους, τώρα έχουμε τους πατεράδες, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο στην Τουρκία, Μυρτώ. Έτσι, και περιμένουμε και εξελίξεις. Περιμένουμε εξελίξεις με μεγάλο ενδιαφέρον και ευχόμαστε να μείνει μέχρι εκείνα τα σύνορα της Τουρκίας, άντε και του Ιράν. Μακάρι. Και να μην ακούσουμε κάτι άλλο. Μακάρι. Και να έχουν και δίκαιη αντιμετώπιση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρτώ. Πάμε στη Ρωσία, διότι και στη Ρωσία ένα μεγάλο θέμα έχει έτσι συζητιέται και έχει να κάνει με τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος υπέγραψε το πρωί της Παρασκευής, σήμερα το πρωί δηλαδή, την απόφαση για απόνομη χάριτος στον φυλακισμένο πρώην Ρώσο μεγιστάνα Μιχαήλ Χοντροκόφσκι.
σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Όλο το ρεπορτάζ έχει η Μαριάννα Μαρμαρά, η οποία έτσι το έχει ψάξει αρκετά το θέμα και έχει όλες τις πληροφορίες, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα, Μαριάννα, αυτό, σωστά? Εντάξει, είναι περισσότερο επικοινωνιακό αυτό που έκανε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Και στους τηλεθεατές σου. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι χθες, σε συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοίνωσε ότι έλαβε προημερών αίτηση του πρώην Μεγιστάνα, του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, στην οποία ο τελευταίος του ζητούσε τη χορήγηση χάριτος για ανθρωπιστικούς λόγους. Mm-hmm. Ωστόσο, από την πλευρά του Χοντορκόφσκι, με συγχωρείτε, mm-hmm. Κάτι τέτοιο διαψεύστηκε. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Ρωσίας υπέγραψε την απόφαση για την απονομή χάριτος των έγκλειστο επί δεκαετία πρώην Μεγιστάνα. Βέβαια, αυτό για ποιο λόγο έχει μπει στη φυλακή, Μαριάννα? Θα τα πω όλα αναλυτικά, αλλά να σου πω mm-hmm. ότι θεωρείται επικοινωνιακό αυτό που έκανε ο Πούτιν, γιατί ακριβώς mm-hmm. τον Αύγουστο έλυγε η ποινή του και θα αποφυλακιζόταν έτσι. Σε λίγους μήνες δηλαδή. Ναι, σε περίπου 8 μήνες θα έβγαινε από τη φυλακή. Εν πάση περιπτώσει, να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι ο Χοντορκόφσκι θεωρείται από πάρα πολλού στη Ρωσία ως πολιτικός κρατούμενος mm-hmm. και επιμένει στην αθωότητά του. Είναι 50 ετών, πρώην επιχειρηματίας και αυτός, όπως και ο συγκατηγορούμενος του, ο Πλάτων Λέμπεντεφ, είχαν καταδικαστεί για κλοπή πετρελαίου και ξέπλυμα χρήματος το 2010. Οι δύο άνδρες βρίσκονταν ήδη υποκράτηση για φοροδιαφυγή. Τους είχε δέσει καλά ο πρόεδρος Πούτιν. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι το θέμα είχε φτάσει μέχρι και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο είχε ασκήσει δρυμύτατη κριτική για τον τρόπο που διεξήχθησαν τότε οι δίκες στη Ρωσία. Ωστόσο, είχε απορρίψει τις αιτιάσεις των δύο ανδρών για πολιτικά κίνητρα από πλευράς των δικαστικών αρχών της Ρωσίας. Υπενθυμίζουμε για την ιστορία ότι ο Χοντορκόφσκι ήταν επικεφαλής του ανύπαρκτου πλέον κολοσσού πετρελαίου Γιούκος και ήταν κάποτε ο πλουσιότερος άνδρας της Ρωσίας. Κάποτε, δηλαδή τώρα θεωρείς ότι δεν έχει τίποτα? Όχι, θεωρείται, είναι, νομίζω ότι εμφισβήτητα ότι δεν έχει τίποτα. Εντάξει, δεν θα μείνει και στον δρόμο. Δεν θα του πάρεις τουρνάρα στο ακίνητο με τους πληστηριασμούς. Εντάξει. Μάλιστα. Έχει, θα έχει ένα σπιτάκι. Ένα κεραμίδι μπορεί να το έχει, ναι. Σωστά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μαριάννα, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο, να σου ευχηθώ. Συζήτηση μεγάλη γίνεται στη Βουλή. Συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, μαραθώνια πια, για τον φόρο ακινήτων. Ο Λάμπρος Παναγιώτου, ο γνωστός έτσι δημοσιογράφος στο zoogla.gr, ο οποίος κατέχει, νομίζω, καλύτερα από όλους μας τα θέματα της Βουλής, βρίσκεται στη Βουλή και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Εγώ να σας πω ότι το νομοσχέδιο αυτό υπερψηφίστηκε επί της αρχής από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ καταψηφίστηκε και από τα υπόλοιπα κόμματα ο νόμος για τον φόρο ακινήτων. Εντός της ημέρας θα έχουμε και την ψηφοφορία. Ο Λάμπρος. Σε λίγο, ωραία. Σε λίγο θα έχουμε και τον Λάμπρο, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το καυτό ζήτημα. Εγώ, πριν πάμε στον Λάμπρο, να σας πω πολύ σύντομα αυτό που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Θα δώσουμε λίγο χαρά στους φοιτητές, διότι η Σύγκλιτος αποφάσισε ότι δεν θα χαθεί το εξάμηνο. Το εξάμηνο, λέει, δεν χάνεται. Σήμερα το πρωί υπάρχει αυτή η απόφαση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς τα μέλη ψήφισαν υπέρ της κανονικής διεξαγωγής μαθημάτων και του χειμερινού, αλλά και του αρινού εξαμήνου. Θα τους έρθουν όλα μαζί στα παιδιά αυτά, δηλαδή τα μαθήματα που έχασαν, μαζί με αυτά που θα έχουν τώρα για το αρινό εξάμηνο. Θα έχουν βέβαια ένα διάβασμα περισσότερο. Από την άλλη, όμως, το θετικό στην υπόθεση είναι ότι δεν θα χαθεί το εξάμηνο. Οι εκπρόσωποι της νομικής σχολής Αθηνών, ωστόσο, αποχώρησαν πριν τη λήψη της απόφασης από τη Σύγκλιτο. Η νομική έχει ήδη αποφασίσει με 20 ψήφους υπέρ 9 κατά ότι έχει χαθεί το χειμερινό, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Το θέμα αναμένεται βέβαια να τεθεί στην γενική συνέλευση της σχολής εκ νέων μετά την απόφαση αυτή που σας είπα, τη Συγκλήτου, να μην χαθεί. Υπάρχει λίγο μια σύγχυση, δεν τα βρίσκουν λίγο κάποια, αλλά το θετικό είναι, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η απόφαση της νομικής φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Η νομική δηλαδή δείχνει να μην θέλει να αναπληρώσει έτσι τα μαθήματα όλα αυτά που χάθηκαν και όντως το εξάμεινο αυτό τα μαθήματα να ξαναγίνουν. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Λάμπρο Παναγιώτου να μας μιλήσει για τη Βουλή. Όχι, δεν έχουμε τον Λάμπρο Παναγιώτου, δεν πειράζει, θα τον έχουμε σε λίγο.
Να σας μιλήσω για τα κόκκινα δάνεια λίγο, να σας μεταφέρω μάλλον έτσι, κάποιες οδηγίες, γιατί είναι πολύ σημαντικό ζήτημα που καίει τις τράπεζες, αλλά και τους πολίτες που δεν έχουν να πληρώσουν τα δάνειά τους. Η κατάθεση του νομοσχεδίου για τους πληστηριασμούς έχει σίγουρα προκαλέσει άγχος σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Εγώ να σας πω ότι υπάρχουν 4 τρόποι για να μπορέσετε έτσι να ξεπληρώσετε τα δάνειά σας. Ο ένας είναι αφορά τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν ναι μεν οικονομικά προβλήματα, ωστόσο έχουν καταφέρει να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, βρίσκονται ωστόσο στα όρια της υπερχρέωσης. Αν έχουν υποστεί μείωση του εισοδήματός τους άνω του 20%, τότε έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση η οποία προβλέπει τετραετή περίοδο χάριτος. Η άλλη επιλογή είναι να προσφύγουν στον νόμο Κατσέλη. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, για όσους δεν μπορούν να αποδείξουν ότι αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, αρχικά μπορεί να υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός. Αναλυτικά μπορείτε να μπείτε στο google.gr και νομίζω είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν πια να πληρώσουν τα δάνεια που έχουν πάρει. Ίσως να τους βοηθήσουν αυτές οι οδηγίες για τα κόκκινα δάνεια. Έχουμε τον Λάμπρο Παναγιώτου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Βουλή αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχει, Λάμπρο, συζήτηση για τον φόρο κινήτων. Για πες μας. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Η συζήτηση για τον φόρο κινήτων είναι στην Ολομέλεια. Στην Επιτροπή γίνεται όμως των πληστηριασμών, της κακομοίρας, καθώς τόσο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όσο και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μόνο που δεν έδωσαν στον Γιάννη Χατζηδάκη, τον Κώστη Χατζηδάκη, να φάει τις τροπολογίες στους πληστηριασμούς. Οι τόνοι ανέβηκαν επικινδύνως. Απέτυσαν να τον Κωστή Χατζηδάκη να αποσύρει κάποιες διατάξεις. Θα δούμε τώρα τι γίνεται, κάποια άρθρα. Και μάλιστα, εμείς σαφώς πρέπει να του είπαμε ότι είσαι ψεύτης. Γιατί άλλα έλεγες, άλλα έδωσες στο φως της δημοσιότητας και στους δημοσιογράφους. Αυτά που αφορά σχετικά με τους ότι υποστηρίζονται οι ασθενέστεροι, οι μικρομεσαίες και οι μεσαίες τάξεις, αυτοί που δεν έχουν. Αλλά εδώ είναι άλλα πράγματα. Εκνευρισμένη εμφανίστηκε τώρα Μπακογιάννη που έλεγε φέρτε πίσω το Στουρνάρα, να μας ενημερώσει τι ακριβώς έγινε. Αναγκάστηκε να πάρει μία-δύο διατάξεις πίσω, αλλά μένει μία επίμαχη αυτή των προστήμων. Να δούμε αν θα την πάρει και αυτή. Ιδάλλως, αυτή που είναι με το μεγάλο πρόστιμο, δηλαδή σε όσους δεν μπορούν να αντεπεκτέλθουν. Αν δηλαδή δεν την πάρει πίσω, δεν γίνεται της κακομοίρας εδώ. Να δούμε πώς θα καταφέρουν να τη λήξουν με εορταστικό αμπαλάζ το θέμα των πληστηριασμών για να μπορέσουν να το περάσουν από τις επιτροπές. Γιατί είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος παρακολουθεί, παρακαλώ, όχι με αγωνία, αλλά παρακολουθεί με μάτια 14 τι θα περάσουν και τι θα υπογράψουν. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Όπου συνεχίζεται, γίνεται της κακομοίρας. Πολεμικό λοιπόν το τοπίο επάνω. Μάλιστα. Στην άλλη, μπορώ να κοιμηθούμε εμείς, Άγγελα, που είμαστε από την Άρτα. Άνετα να κοιμηθούμε, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάει ο Χρήστος Γκόγκας, είναι βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ. Και το λέω αυτό με όλο το σεβασμό που έχω στον άνθρωπο. Αλλά είναι ήπιον τώρα. Τον βλέπουμε, Λάμπρο, τον κύριο Γκόγκα αυτή τη στιγμή. Τον βλέπουμε. Δεν θέλω να την κατηγορήσω. Είναι ήπιον τώρα αυτό, λέω. Δηλαδή, μπορεί να κοιμηθεί άνετα. Δεν υπάρχουν ούτε φασαρίες, ούτε να πέσει από το γεφύρι κάτω, ούτε η γυναίκα το πρώτο μάτι να κινδυνεύει. Έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Είναι ο βουλευτής που είχε πάρει τη θέση του Παύλου Στατσινού, του γιατρού που παραιτήθηκε για να μην καταψηφίσει τον Γιώργο, να πω. Χρήστος Γκόγκας. Αυτή τη στιγμή στο βήμα, είναι το άλλο μέτωπο αυτό, αλλά το μέτωπο του φόρου ακίνητης, ενιαίου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας. Αυτός, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν βλέπω μεγάλες αντιδράσεις εδώ. Τα κάλυψαν, τα κουκούλωσαν, τα έφαγαν, τα δέχτηκαν, τα χώνησαν, θα δούμε. Τώρα πάντως ζήτησε ονοματική ψηφοφορία ο αναγνωστάκης της Δημοκρατικής Αριστεράς. Είναι Λούγκα, μακρά ημέρα, Αγγελίνα μου. Είναι μακρά ημέρα, όντως. Ας ελπίσουμε ότι θα γυρίσει ο τροχός και θα μείνει με το σπιτάκι του και ο φτωχός. Αλλά με το Χατζηδάκι να δίνει άλλα στα κανάλια και άλλα να φέρνει μέσα στην Επιτροπή. Τέλος πάντων, κατά μια επιφύλαξη. Δεν θα έχουμε δηλαδή, πιστεύεις, νεότερα μέσα στη μέρα. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα, Λάμπρο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πέρασε και η ώρα.
Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό, όμως θέλω να σας πω τι κρύβεται από πίσω από αυτό το κομμάτι, το Μαμασίτα. Το Μαμασίτα κρύβει δυστυχώς μια τραγική ιστορία από πίσω του. Το αυθεντικό Μαμασίτα, Don Desta Santa Claus, που σημαίνει μαμάκα, που είναι ο Άγιος Βασίλης, κυκλοφόρησε και ακούστηκε πρώτη φορά το 1958 με τη φωνή ενός του 12χρονου τότε Αογκυρίος και αποτέλεσε το χριστουγεννιάτικο σουξέ της εποχής. 48 χρόνια αργότερα, το 2006, το ίδιο τραγούδι επανήλθε στο YouTube, συγκεντρώνοντας πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές. Να σας πω ότι ο τραγικός πατέρας θέλησε με αυτόν τον τρόπο να συστήσει στον διαδικτυακό κόσμο το μικρό γιο του, ο οποίος λίγους μήνες αργότερα, μετά από το τραγούδι το οποίο ακούσαμε το 1958 πρώτη φορά, το παιδί του κάηκε ζωντανό μαζί με τη μητέρα του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Πήρε το αυτοκίνητο φωτιά μετά από τρακάρισμα. Ο ίδιος, θα σας μεταφέρω τα λόγια του, ο πατέρας είπε: «Σας ευχαριστώ που απολαύσατε αυτό το βίντεο με το μικρό μου που εξακολουθεί να με γεμίζει περηφάνεια ακόμα και μετά το θάνατό του. Σας ευχαριστώ που κάνατε το μικρό μου χριστουγεννιάτικο θαύμα μέρος της ζωής σας». Συγκινητικά λόγια, εξαιρετικό κομμάτι. Μάθαμε και τι κρύβεται από πίσω. Δυστυχώς, όχι μια τόσο ευχάριστη ιστορία. Καλό Σαββατοκύριακο από όλους εμάς. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Εσείς μένετε εδώ, διότι το πρόγραμμα της Ζούγκλας θα σας κρατήσει την καλύτερη παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Μαμασίτα. Mamacita, oh, where is Santa Claus? I look for him because it's Christmas Eve. I know that I should be so sleeping, but maybe he's not far away. So out of the window I'm peeping, hoping to see him. Sleep.